Πρώτη εκπομπή για το 2021 και όλοι εμείς, η ομάδα του Επιπαντός, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία. Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση του 2020, θα λέγαμε ότι ήταν ομολογουμένως μία δύσκολη χρονιά για όλους μας. Μία χρονιά που ωστόσο μας δίδαξε ότι τα απλά και καθημερινά πράγματα είναι αυτά που δίνουν αληθινό νόημα στη ζωή μας. Πριν να σας παρουσιάσω το σημερινό μας καλεσμένο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για το πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης και συμπόνιας που δεχτήκαμε την περίοδο του βαρύτατου πένθους μας λόγω της απώλειας του συζύγου μου. Και θα μου επιτρέψετε επίσης να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη του, καθώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην αγάπη, στην ανιδιοτελή προσφορά και τον διέκρινε η όβια υπομονή. Και ο σημερινός μας καλεσμένος είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δοσμένος στην αγάπη και μάλιστα είναι εμπνευστής και δημιουργός της κοινωνίας αγάπης. Και δεν είναι άλλος από τον πατέρα Χρήστο Μίτσιο, ή ευρέως γνωστό ως Παπαπάοκ. Πατέρα Χρήστο, καλωσορίσατε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, Ελένη μου, γλυκιά. Είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι εδώ να πω τις ευχές μου κι εγώ για μια καλή χρονιά γεμάτη χαρά, αγάπη, ειρήνη, υγεία πολύ, μωρέ, να το χορτάσουμε αυτό, να το ευχόμαστε στον εαυτό μας και να το προσπαθούμε, να προσέχουμε και να προσευχόμαστε και για την υγεία μας. Και όλα θα πάνε όμορφα. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι ό,τι περπατάει ο άνθρωπος, όσο μπορεί και περπατάει και βλέπει τον ήλιο, έλεγε η γιαγιά μου, πρέπει να είναι αισιόδοξος. Και η αισιοδοξία γεννάει χαρά. Mm-hmm. Και η χαρά γεννάει ελπίδα ότι αύριο θα είναι κάτι καλύτερο. Και να πω βέβαια και για τον εκλεκτό μου φίλο, τον Πόπα Σταύρο, που μας άφησε μεγάλο παράδειγμα με το πώς αντιμετώπισε την ιεροσύνη του τόσα χρόνια, αλλά και πώς αντιμετώπισε τα τελευταία του έτσι με υπομονή, πραγματικά όχι όβια, παραδειγματική υπομονή και γαλήνη, και ηρεμία και δοξολογία στο Θεό για αυτά που περνούσε. Τον κρατάμε όλοι στην καρδιά μας, καλό μας παράδειγμα. Και είναι τιμή μου που σε αυτήν την εκπομπή αφιέρωμα είμαι κοντά σου και κοντά στην οικογένεια. Πάτερ μου, όλη η τιμή και η χαρά πραγματικά είναι δική μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όλη αυτή την περίοδο ήσασταν πραγματικά δίπλα μας, ήσασταν το στήριγμά μας. Επειδή όμως και ο Πάτερ θα ήθελε να προχωρήσουμε, μου έλεγε προχώρα, θα ήθελα λιγάκι, Πάτερ, να κάνετε κι εσείς μία ανασκόπηση του 2020. Τι ήταν για εσάς το 2020? Λοιπόν, ξεκινήσαμε όμορφα πέρυσι, δεν είχαμε τίποτα. Τέτοιες μέρες πέρυσι ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά όλοι. Φεύγαμε από την κρίση την οικονομική, ερχόταν λέει το καλό, κλαιτούσαμε. Και έρχεται κάποια στιγμή και λέει, κλείνεστε όλοι στα σπίτια. Τρελαθήκαμε, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Και εγώ μέσα τρελάθηκα. Καμιά εβδομάδα στην αρχή δεν ήξερα τι να πιστέψω, τι να σκεφτώ, τι να πω. Και όταν μίλησα με ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, το πατέρα Νεκτάριο, μου λέει, Χριστάκη, τρομοκρατήθηκες, αγχώθηκες, ζορίστηκες. Ναι ρε Πάτερ, γράφουν ότι είναι όλα αυτά φτιαχτά, ότι είναι συνωμοσίες, να αντίχριστος, να τούτο, να εκείνο, το ένα το άλλο. Αχ παιδάκι μου καλό, λέει, κάτσε ήρεμα, κάτσε και απόλαυσέ το. Προστατέψου εσύ η οικογένειά σου, τα πνευματικά σου παιδιά, πες τους ήρεμα, όμορφα και βρέστε τα καινούργια βήματα. Και δεν σας το κρύβω ότι βρήκα υπέροχα καινούργια βήματα. Πρώτον, ξεκουράστηκα που το είχα ανάγκη. Ξεκουράστηκα, χόρτασα ξεκούραση. Βρήκα χρόνο να κάνω ήρεμη προσευχή. Βρήκα χρόνο να διαβάσω. Αχ, Θεέ μου, ξαναθυμήθηκα το πολύ διάβασμα. Διάβασμα, ωραία πράγματα. Και από εκεί και πέρα και πολύ χρόνο να μιλήσω με όλο τον κόσμο με το τηλέφωνο. Ώρες ολόκληρες λέω τις έχουμε τώρα. Και άρχισα λοιπόν, ναι, εξομολόγησα το τηλέφωνο. Καινούργια δεδομένα.
τώρα δεν είναι ίδια η εξομολόγηση από κοντά να τον αγκαλιάζεις και όλα στον άλλον και να σε χαίρεται. Ούτως ή άλλως, Πάτερ μου, ο κορονοϊός μας έχει φέρει έτσι αυτή την κοινωνική απόσταση, έτσι ακριβώς. Αρκεί, Ελένη μου, γλυκιά, να μην μας φέρει και σε απόσταση μέσα μας. Mm-hmm. Εγώ δεν νιώθω, εγώ νιώθω τον κόσμο δίπλα μου, ακόμα και όταν του μιλάω από το τηλέφωνο. Χαίρομαι, παίζω, διασκεδάζω, μιλάω, κάνω με τούτον, με εκείνον, μικρή, μεγάλη, κοντινή, μακρινή. Βγάζω και αυτά κάτι χαζούλικα βίντεο κάθε μέρα και στέλνω μία καλημέρα ή μία καλησπέρα. Ίσα που είναι πολύ ωραία τα βίντεο σας αυτά. Και από όλη την Ελλάδα μας δίνει δύναμη. Μου στέλνουν μηνύματα, Πάτερ μου να είσαι καλά, γελάμε, Πάτερ μου να είσαι καλά, παίρνουμε διδάγματα, Πάτερ τούτο, Πάτερ εκείνο. Και περνάει ο καιρός. Τώρα θα μου πείτε, ναι Πάτερ μου δεν πονάς που τις περισσότερες φορές κλήθηκες να κάνεις μόνος σου τις λειτουργίες και τις ακολουθίες. Εκεί, παιδιά, πονάω πολύ. Αλλά και εκεί είπα, το μυστήριο δεν είναι μόνος μου. Δεν το κάνω μόνος μου. Είναι όλοι μαζί. Διότι εκεί που βάζουμε τις μεριδούλες που διαβάζουμε και τρίβουμε ψυχουλάκια μπροστά στο Χριστό, στον αμνό που λέμε εμείς, στο σώμα του Χριστού, σε εκείνο το κομμάτι από το πρόσφορο που θα το ευλογήσει ο παπάς και θα το κάνει σώμα Χριστού, εκεί βάζουμε ψυχουλάκια από τα ονόματα των ζωντανών και των αποθαμένων. Και εκεί λοιπόν τα βάζουμε όλα μέσα στο Άγιο Πότηρο. Άρα όλοι μαζί είμαστε και πάλι, δεν είμαστε χώρια, όλοι μαζί είμαστε. Και ξέρετε, στη Θεία Κοινωνία δεν είμαστε μόνο όλοι μαζί. Εμείς εδώ κάτω, οι ζωντανοί και οι άλλοι που φύγαν στον ουρανό, είναι και όλοι οι Άγιοι και η Παναγία και οι προφήτες και οι άγγελοι. Αυτό το όλοι μαζί, ο Παπαχρίστος το προσπάθησε να το ζήσει αυτές τις μέρες για να κρατηθεί από τον πόνο όταν ευλογάει άδεια καθίσματα. Λέω, όχι, εδώ είναι όλοι. Και κάθομαι και γονατίζω και προσεύχομαι και κλαίω για όλους σας. Και θα έρθει το καλό. Το 21 θα ξαναγεννήσει ομορφιές. Αρκεί να μπούμε όλοι μαζί με όρεξη, με κέφι, με ελπίδα, με αισιοδοξία, με το Θεό μαζί μας. Είναι πολύ όμορφα αυτά που μας είπατε πραγματικά, Πάτερ, και κρατάω εγώ αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για το 2021. Πιστεύετε δηλαδή ότι μέσα από το εμβόλιο το οποίο ξεκίνησε, ότι θα δοθεί οριστική λύση ή θα έχουμε για αρκετά χρόνια, θα βιώνουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι την οριστική λύση την έχουμε στα χέρια μας. Προσοχή πρώτα και προσευχή. Και μετά υπακοή σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Με παίρνει προχθές ένα παιδάκι και προσπαθούσε να με πείσει να κάνουμε αντάρτικο, λέει, εναντίον της όλα αυτά που γίνεται με την πανδημία. Και του λέω, παιδάκι μου, τι δουλειά κάνεις? Μου είπε μια δουλειά, δεν θέλω να την ξαναπώ τη δουλειά. Και του λέω, παιδάκι μου, πρώτα θα ακούσουμε τους γιατρούς. Πες μου έναν γιατρό, σε παρακαλώ, να μιλήσω και να μου πει αυτά τα ίδια, τις αντίρρησεις που μου λες και εσύ. Θα ακούσουμε τους γιατρούς. Και έχουμε και γιατρούς που έχουν και φόβο Θεού. Έχουμε και γιατρούς οι οποίοι εξομολογούνται, νηστεύουν, κοινωνάνε, προσεύχονται, προσέχουν, έχουν μια υπέροχη οικογένεια. Εγώ τους βρήκα, τους βρίσκω, μιλάμε, τηλεφωνιόμαστε και λέω, θα κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια και θα βγούμε από αυτά. Θα βγούμε από αυτό το τέλμα. Βέβαια, δεκάδες φορές η ανθρωπότητα είχε κολλητικές αρρώστιες. Δεκάδες είχε πανδημίες. Πρώτη φορά το περνάμε. Εμείς τα νομίζουμε όλα, τα περνάμε πρώτη φορά. Χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα παιδεύεται. Το ότι τελευταία δεν είχαμε εμείς στη δυτική κοινωνία,
σημαντικές ιώσεις και πανδημίες. Στον άλλο κόσμο βέβαια τις είχαν κάτω, εκεί στην Αφρική, στην Ασία. Εκεί τις είχανε και παλεύουν και χάνονται και πεθαίνουν και βασανίζονται. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε. Και τρομοκρατηθήκαμε γιατί δεν έχουμε ούτε πίστη, ούτε αγάπη. Δεν έχουμε πίστη και αγάπη. Δύο πολύ βασικά, έτσι, δύο λέξεις οι οποίες εμπεριέχουν όμως τόσο μεγάλο νόημα, Πάτερ. Θα θέλατε λιγάκι να αναφερθείτε σε αυτό, στην πίστη και στην αγάπη. Αχ, καρδούλα μου, τι ωραία που τα λέει η Γραφή, σε πόσα σημεία λέει. Πρώτον, λέει ο Χριστός εκεί, η αγάπη έξω βγάζει το φόβο. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει, δεν φοβάται. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος λέει πάνω μας, όταν έρχεται, σε αυτό θα σας γνωρίζουν ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Mm-hmm. Και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Αυτές μπορεί είναι οι αρετές. Οι αρετές που μας γαληνεύουν μέσα μας και μας γαληνεύουν και με τους γύρω μας. Γινόμαστε ωραίοι και με τους γύρω μας. Τι ωραία να αγαπάς, να αγαπάς, να αγαπάς, να αγαπάς. Ακόμα και ο Χριστός πάνω από το σταυρό, τον εχθρό του, αυτός που το σταύρωσε. Έτσι, Κύριε, που βρήκε λέει, το θάρρος, Κύριε, και τη δύναμη να του συγχωρέσει. Μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη. Αυτή λοιπόν η αγάπη, όποιος την έχει, όλες τις παραβολές του Χριστού αν τις δούμε, από την αγάπη ξεκινάνε και στην αγάπη τελειώνουν. Θα έρθει λέει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας και θα μας βάλει από τη μια μεριά τους μεν και από την άλλη τους δε, και με τι κριτήριο θα μας ζυγίσει. Πείνασα και μου δώσατε να φάω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν άρρωστος και ήρθατε, ήμουν αδιψασμένος και με ποτίσατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα. Και τότε θα του πούνε, λέει αυτοί, γιατί δεν το συνειδητοποιούν ότι έκαναν στο Χριστό κάτι τόσο σοβαρό. Πότε σε είδαμε σένα, λέει, Χριστέ μου, πεινώντα και σε θρέψαμε, διψώντα και σε ποτίσαμε, ξένο και σε περιμαζέψαμε. Αφού το επιείσατε ενή τούτων των αδερφών μου των ελαχίστων, σε αυτούς όλους τους αδερφούς μου τους ελάχιστους, εμή επιείσατε. Εμή, σε μένα το κάνατε. Θυμάμαι τον Παπασταύρο, πόσο έννοια είχε τους βασανισμένους, τους ανάπηρους, και όσο βασανίζονταν ο ίδιος έλεγε, πονάει ο κόσμος, πονάει ο κόσμος, πονάει ο κόσμος. Πόσες φορές, πόσοι ιερείς λιώνουνε στην υπηρεσία των συνανθρώπων τους. Λιώνουνε, και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, τι υπέροχη φράση. Μας. Τι υπέροχη, ρε Ελένη μου, φράση, τη θυμάμαι. Και λιώνω, τη θυμάμαι αυτήν τη φράση. Είχανε πάει, λέει, μια παρέα παιδιών και προσπαθούσαν να τον πείσουν να τους πει κάτι πρωτότυπο. Mm-hmm. Ρε γέροντα, πες μας κάτι, ένα λόγο ωφέλιμο. Τι να σας πω, βρε παιδιά μου, τι να σας πω εγώ. Ρε γέροντα, πες μας αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Και τι πέταξε εκείνη την ώρα μέσα από την καρδιά του. Η καρδιά μου, ρε παιδιά, λέει, να την κόψω 1000 κομμάτια και να την μοιράσω σε όλους σας. Αυτή είναι η αγάπη. Πολύ συγκινητικό. Και ο Χριστός μας, για να τη σφραγίσει αυτήν του την αγάπη, να πει όχι μόνο με λόγια το μεγαλείο της αγάπης, αλλά να πει και με τα έργα του. Ποια έργα του? Με το να έρθει στη γη πρώτα. Mm-hmm. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ο Θεός Πατέρας, που έστειλε το Γιο του τον μονογενή εδώ κάτω στη γη. Και τον έστειλε, τα γιορτάσαμε αυτές τις μέρες, ξεντημένο από τη δόξα του, από το μεγαλείο του, από το φως που θα μας τύφλωνε όλους. Και τον έστειλε σαν τον έσχατο, τίποτα, σαν ο τελευταίος άνθρωπος, γεννημένος μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα στάβλο ζώο. Απλά και ταπεινά. Όχι απλά, πιο απλά από το απλά.
και ταπεινά. Και μετά περπάτησε με τους ανθρώπους, έψαξε τους παραπεταμένους. «Ει, για τους παραπεταμένους ήρθε ο Χριστός, όχι για αυτούς τους σπουδαίους που λένε είμαι καλός χριστιανός εγώ». Και τους έψαξε και τους αγκάλιασε και τους έκανε φίλους του. «Εμείς», λέει, «εμείς, εσείς, φίλοι μου είστε και οι παιδιά του Θεού του Υψίστου». Πω, τι μεγαλείο! Να είμαστε φίλοι του Θεού. Όχι, και δεν το κρίνει αν είσαι Άγιος ή αν είσαι καλός χριστιανός. «Φίλοι μου εστέ πάντες», όλοι είστε φίλοι. Και πήρε τους παραπεταμένους και πήρε όλους αυτούς. Και όταν πήγε κάπου και έτρωγε ο Χριστός, και φαίνεται ποιους είχε μέσα στην παρέα του που έτρωγε και έπινε μαζί τους, φώναξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέει, τους μαθητές και τους είπαν, «Για ελάτε εδώ». Τι φράση κι αυτή. Ουκεσχύνεται ο διδάσκαλος ημών. Δεν τρέπεται, λέει, ο δάσκαλός σας. Εσθήν και πίνειν, να τρώει και να πίνει, με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Δεν τρέπονταν αίρεση στο μεγαλείο αυτού του δασκάλου, του Θεού Πατέρα, του Θεού μας. Δεν τρέπονταν να τρώει και να πίνει με αυτούς που οι άλλοι τους είχαν, στο περιθώριο. Πέταμα μακριά από εμάς. Και αυτοί ήταν οι καλοί χριστιανοί. Και είπε όλα εκείνα τα ουέι μην, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Ο Χριστός έκανε πράξη το λόγο, το λόγο του Θεού, έτσι δεν είναι? Είναι ο λόγος του Θεού εξάλλου. Η αποκάλυψη του Θεού είναι μέσα από τα λόγια. Μας αποκαλύπτει, Ελένη μου, ποιος είναι ο Θεός. Μας αποκαλύπτει ποια είναι η καρδιά του Θεού. Μας αποκαλύπτει κυρίως ποια είναι η αγάπη του Θεού. Η φιλανθρωπία του Θεού. Που τρέχει, λένε οι πατέρες, κάτι φράσεις νομίζω ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Ο μανιακός έρωτας του Θεού, ότι με μανία μας ερωτεύεται ο Θεός. Μου λέει κάποιος, «Παπά μου, όταν κάνω αμαρτίες, με αγαπάει ο Θεός». Τότε σ' αγαπάει, αλλά και πονάει ο Θεός. Όχι για Αυτόν, δεν πονάει για Αυτόν. Πονάει για μας που κάνουμε τις αμαρτίες και χάνουμε την ομορφιά της ψυχής, την ομορφιά της του μέσα μας, το μεγαλείο της φύσης μας, που είναι το μεγαλείο το να είμαστε υιοί του Θεού του Υψίστου. Και μπορούμε, λέει, παρακάτω, να γίνουμε και εμείς θεοί, αλλά κατά χάρη με τη δωρεά του Θεού να γίνουμε και εμείς θεοί. Κατ' οικονομία, λοιπόν. Βέβαια. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε θεοί, αρκεί να ακολουθήσουμε αυτά την αγάπη του Θεού, τα λόγια του Θεού, τη ζωή του Θεού. Και ξέρεις, καμιά φορά, Ελένη, το συναντάω και νομίζω αυτό θα το έλεγε συχνά έτσι και ο Παπασταύρος. Συναντάω πολλές φορές ανθρώπους που η πρώτη όψη τους δεν δείχνει καθόλου άνθρωπο του Θεού. Αλλά αν τους δεις μέσα του, μια καθαρότητα, μια ταπείνωση, μια ομορφιά, μια γλυκύτητα, που λες, δεν είναι δυνατόν, μωρέ, αυτός. Μου έρχονται κάτι εξομολογήσεις, γονατίζουν κάτι παιδιά με σκουλαρίκια, με τούτο, με εκείνο, με τατουάζ, με φάτσες παράξενες, και έρχονται και γονατίζουν μπροστά μου και πιάνουν τα χέρια μου και τα γόνατά μου και κλαίνε και μου λένε μετά σε 5 λεπτά, «Παπά μου, έκανα αυτό και 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 δικαιολογία δεν έχω, ρε παπά, καμία δικαιολογία, φταίω που τα έκανα και βόηθα με τώρα να τα ξαναβρω». Με την ψυχή μου και την καρδιά μου, με τη μάνα μου, με τα αδέρφια μου, με τον πατέρα μου, με τη γυναίκα μου αν είναι παντρεμένος, με τον άντρα της αν είναι παντρεμένη,
και να τα ξαναβρω, ρε παπά μου, και με τον Θεό μου θέλω. Και να σου πω τώρα ένα κάτι, να τα ελαφρύνουμε. Και σου έρχεται ο άλλος, ο θρήσκος τώρα, και κάθεται απέναντι. Εγώ μόλις μου ρίξουν τα πολλά, την ευχή σας, ευλογείτε, ευλογείτε την ευχή σας, και μου κάνουν μετάνοιες, τραβιέμαι, λέω, όχ, εδώ δεν με περιμένει εύκολο έργο. Δεν ξέρω γιατί ο διάλος εύκολα μας τον πάρει, mm-hmm. αυτός που νομίζουμε ότι είμαστε θρησκευόμενοι. Και έρχεται και αρχίζει και λέει κάτι χαζά στην αρχή. Τσακώθηκα μια φορά με τον πατέρα μου, και είναι τώρα 45 χρονών. Μια φορά τσακώθηκα με τη μάνα μου. Μια φορά δεν μίλησα καλά στο παιδί μου. Λέω μέσα μου, κάνε προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός, να πει και τα βαριά και να τα αφήσει αυτά. Mm-hmm. Θα πεις, λειτουργεί, λέω, άντε μωρέ, σαν εισαγωγή, δηλαδή. Άντε μωρέ, λέω, θα πεις και τ' άλλο. Mm-hmm. Ξέρεις παπά, αλλά δεν έφταιξα εγώ. Λέω, έκανες, κάτι θα έκανες μωρέ, 45 χρονών, ξαναεξομολογήθηκες. Ναι, πολλές φορές σε διάφορους πατέρες. Λέω, κάτι θα έκανες. Λέει, κάτι έκανα, αλλά παπά μου, δεν έφταιγα εγώ. Και ποιος έφταιγε, ρε Δημητράκη μου, Κωστάκη μου, Γιώργο μου. Η κουμπάρα έφταιγε, παπά, εγώ δεν έφταιγα καθόλου. Πάντα φταίει ο άλλος, πάτερ, ποτέ εμείς. Ή μπορεί αυτό και ο κουμπάρος, και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, mm-hmm. το μπέρδεμα. Και λέω, για πες μου, ωραία, εσύ έφταιξες καθόλου? Όχι. Λέω, τώρα τι να τον κάνω? Φτάνει ένα βήμα ακόμα, να την πει, μωρέ, να την πάρει τη συγχώρεση. Λέω, αφού δεν λέει, άντε στο καλό παιδί μου, πήγαινε. Mm-hmm. Παπά μου, δεν μου διαβάσεις ευχή? Όχι. Πες στην κουμπάρα, mm-hmm. ή στον κουμπάρο, ή στη γειτόνισσα, να θέλει να τη διαβάσω ευκούλα. Αυτή εξομολογήθηκε. Και εκεί καταλαβαίνει και μου λέει, καλά μωρή πάτε. Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Mm-hmm. Το και το και το. Εξομολόγηση θέλει να ανοίξει την καρδιά σου και να πεις, Θεέ μου, αυτός. Πάτερ μου, είναι σαν μια εγχείρηση της ψυχής η εξομολόγηση. Ναι, εγώ έτσι τουλάχιστον το νιώθω. Πολύ έτσι ωραία έκφραση, μπράβο Ελένη μου, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, έτσι θα το λέω και εγώ τώρα. Ανοίγεις την καρδιά να την καθαρίσεις, ναι, ανοίγεις τα νεφρά να τα καθαρίσεις. Mm-hmm. Ανοίγεις την ψυχή και λες, πάρ' την αμόρε παπά, τα ξέρει ο Θεός. Και ναι, μου έλεγε όμως, δες τώρα Ελένη μου εδώ, όταν ρωτούσα όμως τον Γέροντα Παΐσιο, τι σπουδαία φράση από έναν ασκητή τώρα αυτό, που θα περίμενε κανένας να είναι πιο αυστηρός. Mm-hmm. Γέροντα, όταν θα έρχονται κάποιοι να μου πούν τη βαριά την αμαρτία, τις βαριές της αμαρτίας, τι θα τους πούμε, τι θα τους πούμε, τι κάνει ο πνευματικός εκείνη? Πάτερ μου, ώρα, στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε, θα μας το πείτε στο δεύτερο, ωραία, μέρος της εκπομπής, ναι, έτσι. Αγαπητοί τηλεθεατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε μαζί εδώ με τον πατέρα Χρήστο για να μας πει όλα αυτά τα τόσο σημαντικά που άκουσε και έμαθε δίπλα στον Άγιο Παΐσιο. Αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε επιστρέψει εδώ στο στούντιο με καλεσμένο τον πατέρα Χρήστο, ο οποίος στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχε ξεκινήσει να μας λέει, να μας αφηγείται μια πολύ όμορφη αφήγηση, όντας δίπλα στον Άγιο Παΐσιο. Πάτερ μου, για πείτε μας, θέλετε, λοιπόν, να συνεχίσετε τι από το σημείο. Γέροντα, λέει, το ρωτάω, τι θα λέμε σε αυτούς που έρχονται για εξομολόγηση, ο πνευματικός τι τους λέει όταν λένε και κάποιες βαριές αμαρτίες? Παιδάκι, τίποτα. Τι λες, ρε Γέροντα? Mm-hmm. Τι τίποτα. Μυστήριο πρέπει να... Εκείνη την ώρα ο πνευματικός πρέπει να κατεβάσει το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Τι λες μωρή Γέροντα, γίνεται αυτό? Όχι. Τότε γιατί... Mm-hmm. μπερδεύεις. Τότε παιδάκι μου θα αγκαλιάσει
το πλάσμα του Θεού ο παππούλης. Και θα θυμάσαι πάντα εκείνη την παραβολή που έγραψε ο Χριστός που μας είπε το ασώ του Υιού. Τι κάνει μωρέ, τι γίνεται εκεί στην παραβολή. Φεύγει και ρημάζει τη ζωή του ο μικρότερος γιος. Τι ρημάζει, τα πάντα. Όλες τις αμαρτίες, αυτό εννοεί εκεί. Και βουλιάζει μες στο βούρκο. Αλλά πολλοί παπάδες, λέει ο Γερός Παΐσιος, μένουνε στο βούρκο, στην αμαρτία, στη λάσπη. Λένε. Πού δε μένουν όμως. Στο τι γίνεται παρακάτω. Mm-hmm. Γυρίζει, λέει ο άσωτος γιος. Και ο γεροπατέρας του, που είναι ο Θεός πατέρας μας στην παραβολή, τον περιμένει, γεράζει να τον περιμένει. Και παρόλο το ότι είναι γέρος, δραμών τρέχει και πέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλισε αυτόν. Με μία φράση που του είπε το παιδάκι, «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου», τον φτάνει τον πατέρα αυτή η φράση και την κάνει παρακάτω. Πάρτε τον, λέει, και καθαρίστε τον, πλύντε τον, να φορέσει την καλύτερη στολή, να του δώσετε και δαχτυλίδι στο χέρι ότι είναι ξανά παιδί μου με όλες τις αξίες και τις τιμές του γιού μου. Mm-hmm. Και μετά, το πιο ωραίο, εσείς, το πιο ωραίο είναι το μετά. Και θύσαντες των μόσχων των σιτευτών και θυσιάστε το καλύτερο μοσχάρι και φαγόντες εφρανθόμεν. Γλέντια θέλει ο Θεός, γλέντια κάνει ο Θεός. Για κάθε έναν, λέει, που μετανιώνει, γιατί τον χαίρεται ο Θεός, μας χαίρεται ο Θεός. Και άλλη παραβολή που λέει στον τζομπάνο και τζομπανάκια, είμαστε εμείς οι παπάδες, να το προσέξουμε αυτό εμείς οι παπάδες. Εξάλλου, πάτερ μου, ο Χριστός πώς παρουσιάστηκε, ο καλός ποιμήν, έτσι δεν είναι? Ναι, γι' αυτό και βάζει εκεί την υπέροχη παραβολή, ότι αν έχει, λέει, 100 πρόβατα και χάσει το ένα, mm-hmm. θα πάει να βρει το ένα. Και θα σου πω ένα παράδειγμα εδώ, Ελένη. Ένα παράδειγμα που το έζησα στο χωριό μου, τι ήταν τζομπάνος εκείνης της mm-hmm. εποχής και ποιο τζομπάνο χαρακτήριζε εδώ ο Θεός. Στο χωριό σας, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε ακριβώς να πω εδώ στους τηλεθεατές ότι είστε συμπατριώτης με τον Άγιο Παΐσιο, ότι μεγαλώσατε δίπλα στο γέροντα. Το χωριό μου ήταν η εξοχή, μαθητής όμως φύγαμε από εκεί, κατεβήκαμε κάτω και πλέον χτίσαμε το δεύτερο πατρικό μας που ήταν στη γειτονιά του Γέρο Παΐσου. Μεγάλωσα με τα ανήψια του και τα αδέρφια του του Γέρο Μεγάλη Παΐσου. Ευλογία, πάτερ. Και θα σας πω ένα θαυματάκι μετά από εκεί, από την Κόνιτσα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ήμασταν στο χωριό στην εξοχή, είχαμε όλοι πρόβατα στα σπίτια μας. Mm-hmm. 50, 100, 150 ο καθένας, 20 ο άλλος, 30 ο άλλος. Και τα μαζεύανε τζομπάνιδες αυτά και τα βουσκούσαν. Ένα βράδυ που χιόνιζε, το θυμάμαι και συνεχώς, θυμάμαι την παραβολή του Θεού μπροστά σε αυτό το παράδειγμα. Έρχεται ο τζομπάνος, φωνάζει, για μετρήστε τα κατσίκια σας, για μετρήστε τα γίδια σας, κάποια λείπουνε. Όντως βγάζουν ότι από 10 οικογένειες λείπανε 9 κατσίκια. Θα πάρω το φανάρι μου και μέσα στο χιόνι θα πάω να τα βρω. Βρε κύριε Βασίλη, βρε παρπα Βασίλη, γιαγιά μου, οι υπόλοιπες εκεί. Σε παρακαλούμε, θα αφήσω τα κοκαλάκια σου. Ήταν και μεγάλης ηλικίας mm-hmm. ο παππούς. Τίποτα, έφυγε. Τόση ήταν η αγάπη του για το χαμένο πρόβατο. Πάει, δεν γυρνάει. Το πρωί που ξημέρωσε και βγήκε ήλιος και το χιόνι είχε γίνει τεράστιο, ψάξαμε και τον βρήκαμε εκεί που ήταν τα προβατάκια του, τα κατσικάκια του. Εκεί με την παρεούλα και έφυγε από τη ζωή. Αυτός είναι ο τζομπάνος. Αυτός είναι ο καλός ποιμήν. Αυτός είναι που αγαπάει και νοιάζεται. Που νοιάζεται όχι για τα 5 πρόβατα που είναι μέσα στο ναό. Mm-hmm.
Όχι μωρέ, δεν νοιαζόμαστε μόνο για αυτούς που μπαίνουν στο ναό. Νοιαζόμαστε και για όλους αυτούς τους μακρινούς, τους ταλαιπωρημένους, τους χαμένους. Ο παπάς κάνει φίλους και τους άθεους και τους άπιστους και τους πολέμιους και τους αμαρτωλούς και τις αμαρτωλές. Όλους τους κάνει φίλους του ο παπάς. Πάτερ μου, πραγματικά ακούγοντάς σας, μου έρχεται στο μυαλό έτσι εικόνες από το παρελθόν με το μακαριστό του Χριστόδουλου που έλεγε στους νέους «Σας θέλω όπως είστε». Μα έτσι στους είναι, ναούς. Και γι' αυτό το λόγο ίσως έχετε πετύχει το θαυμαστό στην ενορία σας εκεί στο μικρό χωριουδάκι. Το Σαρακίνα και Άγια Σαράλαμος. Δύο χωριουδάκια τα οποία έχουν 5 κατοίκους το ένα, 10 το άλλο. Αλλά η εκκλησίτσα μου όμως γεμίζει κόσμο. Έρχονται. Όταν οι εκκλησίες είναι ανοιχτές, η εκκλησία σας είναι γεμάτη. Ναι. Και το χαίρομαι και παίζουμε και γλεντάμε και κάνουμε και τρώμε μαζί και πίνουμε καφέ μαζί και εξομολόγηση εκεί. Mm-hmm. Ναι, ο καθένας, η εκκλησία δεν είναι τόπος που μπαίνουν αυτοί που είναι άγιοι και καλοί χριστιανοί. Δεν είναι τόπος ο ναός για να μπουν οι καλοί. Πρέπει να το καταλάβουμε οι παπάδες. Είναι ιατρείο, είναι νοσοκομείο που ποιοι θα μπουν. Τι είπε ο Χριστός? Ουκ έχουν στην ανάγκη ιατρού οι καλώς έχοντες. Mm-hmm. Αλλά οι κακώς έχοντες. Και τώρα που οι γιατροί μας έχουν μπει πολύ στο μυαλό με όλα αυτά που περνάμε, ποιοι τρέχουν στους γιατρούς? Αυτοί που ανεβάζουν πυρετό, αυτοί που βήχουν, αυτοί που έχουν... Αυτοί που δεν νιώθουν καλά, που παρουσιάζουν όλα τα συμπτώματα. Αυτοί τρέχουν. Και ο αμαρτωλός που θα τρέξει στον παπά. Και δεν θα βρει μωρέ έναν παπά που να τον γκρινιάξει. Ούτε να είναι εισαγγελέας, ούτε να είναι χωροφύλακας. Θα βρει έναν παπά που θα τον αγκαλιάσει. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε, πάτερ μου, διότι αν βρει έναν τέτοιον ιερέα, αν μη τι άλλο θα φύγει. Τρέχοντας. Έτσι δεν είναι? Τρέχοντας. Εσείς όμως έχετε καταφέρει να λειτουργείτε σαν μαγνήτης, σαν πόλος έλξης και να έχετε πνευματικοπαίδια από όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ντρέπομαι γι' αυτό, ντρέπομαι. Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι έχει πνευματικοπαίδια από όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είναι όμορφα όμως. Πω, έρχονται παιδιά. Έχω ένα παλικάρι. Ενδιάμεσα από τους δύο κορονοϊούς, mm-hmm. τώρα το καλοκαίρι ξαναήρθε. Είχε έρθει πέρυσι τέτοια εποχή τα Χριστούγεννα και ξαναήρθε τώρα. Ο Κωστάκης μου λοιπόν, αυτή είναι Αθήνα, ένα παλικάρι 25 χρονών. Με παίρνει τηλέφωνο, παπά, που θα εξομολογήσει αύριο, λέω στο χωριό τάδε, από ώρα τάδε μέχρι τάδε. Πώς μπορούμε να έρθουμε εκεί με λεωφορείο του ΚΤΕΛ? Ωραία. Δεν ρώτησα εγώ παραπάνω. Mm-hmm. Έρχεται, του λέω από πού είσαι, γελάει. Λέει, είμαι κοντά από το γήπεδο. Ο παλαιό θα είναι κανένα γήπεδο δικό μας, άντε το λέει τώρα. Του πάω, για να χαρεί ο παπάς. Είμαι από το γήπεδο της Λεωφόρου. Ξύνω το κεφάλι μου, λέω. Λεωφόρος Αθήνα. Εκεί μωρέ μένεις και κατάγεσαι από εκεί. Ναι, από εκεί έρχομαι. Και γιατί ήρθες? Να εξομολογηθώ ρε παπά. Σε άκουσα, σε είδα με το χαμόγελο. Mm-hmm. Και θέλω να έρθω να στα πω όλα. Και αφού έκατσε, γονάτισε έξω τον εξομολόγησα από τον ναό εκεί, καθόμαστε το καλοκαίρι. Έτσι τη πέτρα κάτω στις πλάκες. Είπε, χάρηκα, έκλαψε, δάκρυσε, μαγκάλιασε. Του λέω τώρα που θα πάρεις, εγώ νόμισα ότι θα μείνει κάτω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, λέει, θα ξαναπάρω πάλι το λεωφορείο, το τρένο, θα πάω. Και του λέω, τώρα έχει λεφτά το καημένο, τι κατάσταση είναι? Λέω, λεφτά τέτοια, βγάζει κάτι ψηλά, με φτάνουν. Του λέω, για να φας κάτι στον δρόμο. Mm-hmm. Α, παπά μου, δεν θα φάω τίποτα. Μόνο νερό, ένα μπουκάλι νερό έχει. Μόνο νερό αν έχει ευλογία. Του λέω, γιατί δεν θα φας τίποτε? Και τι μου λέει, ρε Λένιτσα. Τι σας είπε, πάτε? Ξεκίνησα, λέει, Παρασκευή βράδυ, ήρθε Σάββατο πρωί. Mm-hmm. Από την ώρα, λέει, που ξεκίνησα, δεν ξαναέφαγα και είπα, θα υπολογίσω το τρένο να είμαι Κυριακή νωρίς το πρωί εκεί, για να κοινωνήσω. Να μην φάω 3 μέρες, για να κοινωνήσω καθαρό.
Ναι, ρε, εσείς. Ναι! Εδώ είναι ο Θεός. Σε αυτά τα παιδιά είναι. Τώρα αν το βλέπατε τη φάτσα, εντάξει. Εντάξει, θα λέγατε, σιγά μην πάει στον παπά αυτός. Έχω πολλά τέτοια παιδιά που έρχονται από πολλά μέρη και παίζουμε και χαιρόμαστε και τραγουδάμε και πειραζόμαστε και κρατάμε τα τηλέφωνα και λέμε καλημέρες και λέμε καλησπέρες και λέμε καληνύχτες και το απολαμβάνω. Αλλά φαντάζομαι όμως ότι το απολαμβάνει και ο Θεός. Ο Θεός θα απολαμβάνει, το απολαμβάνουν όμως, Πάτερ μου, και οι άνθρωποι. Εισπράττουν όλη αυτή την αγάπη που τη δίνεται απλόχερα σε όλους αυτούς που σας πλησιάζουν. Και γι' αυτό το λόγο διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Έτσι δόξα δεν είναι? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τώρα μέσα στον κορονοϊό, ατελείωτα τηλέφωνα. Και το χαίρομαι από το πρωί που θα ξυπνήσω. Πριν τα ανοίξω, θα κάνω λίγο την προσευχούλα μου και μετά ανοίγω και λέω άστο μέχρι ό,τι ώρα πάει. Mm-hmm. Πάει 9, 10. Μη πω παραπάνω γιατί με κυνηγάει η παπαδιά μετά στο παραπάνω. Αλλά το απολαμβάνω όμως. Mm-hmm. Είναι και αυτό μια μορφή επικοινωνίας το τηλέφωνο. Βέβαια, εννοείται ότι είναι μια μορφή επικοινωνίας και ιδιαίτερα τώρα αυτή την περίοδο που βιώνουμε λόγω του lockdown. Την απομόνωση, οπότε χρειαζόμαστε και οι περισσότεροι, στους περισσότερους ανθρώπους, Πάτερ μου, έχουν δημιουργηθεί και κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε χρειαζόμαστε έναν φάρο, έναν καθοδηγητή. Μου έλεγε ένας ψυχολόγος από τους επώνυμους της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και με πνευματικότητα δουλειά, με σεβασμό στο έργο του σαν ψυχολόγου και με σεβασμό και στο έργο του πνευματικού. Πολλά παιδιά τα στέλνει και σε μένα να περάσουν και να με δουν και ως πνευματικό mm-hmm. και αυτός να κάνει το έργο της ψυχολογίας. Μου λέει, Παπαχρήστο, να είσαι έτοιμος μετά, αφού τελειώσει ο κορονοϊός, τα θέματα ψυχολογίας, mm-hmm. τα ψυχικά τραύματα, το άγχος, το στρες, ο φόβος, mm-hmm. θα μας έχει κομματιάσει. Θα έχει κάνει κομμάτια πολλές ψυχές. Έχουμε πολύ έργο μετά. Πολύ έργο. Όχι τώρα, δεν το έχουμε τώρα οι παπάδες το έργο. Μετά μας περιμένει το έργο το πολύ και να είμαστε έτοιμοι. Να έχουμε προλάβει, να έχουμε ηρεμήσει το δικό μας το μυαλό, τη δικιά μας την καρδιά και να έχουμε βρει λίγο κομματάκι επικοινωνίας και με το Θεό για να είμαστε έτοιμοι. Τελειώνει το lockdown. Αλλά μετά είναι τα θέματα. Η επόμενη μέρα. Πάτερ μου, ισχύει αυτό που λένε για τους... Ο κάθε ψυχολόγος έχει τον ψυχολόγο του και ο κάθε πνευματικός έχει τον πνευματικό του, έτσι δεν είναι? Και εσείς βέβαια. Κάπου πρέπει να έχετε κάποιον καθοδηγητή. Βέβαια. Και όχι μόνο εγώ, να σας πω την αλήθεια. Και πολλοί από τους συνεργάτες μου τους βάζω κάτω και τους λέω «Πες μου, mm-hmm. να μου τα χώσεις». Τι ήταν αυτό που άκουσες, τι ήταν αυτό που είδες, τι ήταν αυτό που είπα, αν πρέπει, αν δεν πρέπει να κάνω τούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Δεν τα κάνω από το κεφάλι μου. Όσες φορές πάντως, τα έκανα από το ξερό μου το κεφάλι, έσπασα τα μούτρα μου. Παιδεύτηκα. Ο Θεός, ξέρετε κάτι, μας έχει δύο δρόμους για να έχουμε ασφάλεια και να μην σπάμε τα μούτρα μας. Ένα είναι ο ίδιος ο Θεός και ο Λόγος Του, και το δεύτερο είναι οι άνθρωποι. Γι' αυτό μας έχει δώσει ανθρώπους δίπλα. Mm-hmm. Γι' αυτό μας έχει δώσει λόγο να επικοινωνούμε και να συνονοούμαστε. Και να ρωτάμε και τον πνευματικό μας. Αλλά και τους γύρω μας. Και τους γύρω μας. Ακούγοντάς σας πραγματικά, μου ήρθε στο μυαλό, όταν ήμουν μικρή και ζούσα στη Φλόρινα, όταν έβγαινε ο μακαριστός, ο Μητροπολίτης, ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης και ζητούσε συγγνώμη. Ποιος? Ένας άγιος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Πάτερ μου? Είχα την τύχη και την ύψιστη ευλογία. Ελένη μου, τι μου θύμισες τώρα, πω. Είχα την ύψιστη ευλογία να ζήσω κοντά σε τέτοιους ανθρώπους. Ένα χρόνο κοντά στον Κατιώτη. Διορίστηκα καθηγητής το 86 και πήγα πρέσπες.
Και την επόμενη μέρα το πρωί, μόλις βρέθηκα εκεί, χτύπησε την πόρτα ο παπάς του χωριού. Μπαμ, 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 Παπαχαρίλαος, καλή του ώρα που να βρίσκεται τώρα. Και μου λέει, σε δέλειο δεσπότης. Εμείς εδώ περνάμε και παίρνουμε ευλογία του δεσπότη. Είσαι θεολόγος. Βεβαίως, του λέω, θα πάω. Mm-hmm. Αλίμονο. Πιστεύω λίγο τουλάχιστον. Και πηγαίνω την άλλη μέρα. Με δέχεται με αγκαλιά. Με δέχεται με χαρά. Με δέχεται και πραγματικά με συγκινεί. Mm-hmm. Και μου λέει, πάνω στις πρέσπες δεν θα στείλω όσο καιρό είσαι εσύ κανέναν ιεροκήρυκα. 10, 12, 14, πόσα χωριά είναι όλο το εκεί η λεκάνη των πρεσπών, δεν θα στείλω κανένα, θα πας εσύ. Δεν είχα και αυτοκίνητο τότε, θα πες τηλέφωνο τον παπά από την αρχή της εβδομάδος και θα του λες, θα έρθεις τάδε ώρα το πρωί να με πάρεις της Κυριακής. Τότε, πάτερ μου, ήσασταν ιερέας ή ως λαϊκός? Όχι, λαϊκός. Ιερέας έγινα, διορίστηκα το 86 καθηγητής και ιερέας έγινα το 99. Πολύ αργότερα. Και ήμουνα 39 χρονών ήδη. Mm-hmm. Και πέρασα μια χρονιά κοντά του. Και τι μου λέει για να μάθω και την ομιλία. Όταν μου είπε ότι θα βγάλεις κήρυγμα εκεί, εγώ μαζεύτηκα. Δεν είχα μέχρι τότε βγάλει κηρύγματα. Mm-hmm. Λέω, τι είναι αυτό, πώς το κάνω, μπορώ εγώ, είμαι άξιος εγώ, τι να πω. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, άκου τι μου είπε. Κάτι πρώτον, διέκρινε. Πρώτον μου, είμαι σίγουρη. Πρώτον μου λέει, δεν θα τα γράφεις. Θα τα λες απ' έξω. Κανένας δεν ακούει το γραπτό κήρυγμα. Και τώρα λέει θα κάνεις ένα κήρυγμα την Κυριακή, μετά που θα κάνεις δεκάδες ομιλίες και μαθήματα στο σχολείο και από εδώ και από εκεί και το ένα και το άλλο. Πότε θα προλαβαίνεις να τα γράφεις όλα? Mm-hmm. Απ' έξω θα μιλάς. Αλλά θα γεμίσει το μυαλό σου όμως με διαβάσματα, θα διαβάζεις και θα προσεύχεσαι. Και δεύτερον, αφού με είδε ότι ακόμα εγώ δεν πήρα φόρα, μου λέει και κοιτά, εκεί πάνω που θα πας. Που μιλούσε και όλα στην ψηλή τη φωνή. Εκεί πάνω που θα πας. Όλοι οι παππούδες είναι. Κανένας δεν ακούει. Πες ό,τι θέλεις. Αρκεί να μάθεις εσύ να μιλάς. Ένα χρόνο λοιπόν εκεί. Μεγάλο σχολείο και μεγάλη ευλογία. Μεγάλο σχολείο. Με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε Δευτέρα. Πέρασες καλά, ήσουν καλά, είσαι κανένα παράπονο. Στοργικός πατέρας. Και αν μου λέει σε πειράξει κάποιος, θα έρθω εκεί και να τον συμβλήσω με την πατερίτσα. Είχε την πατερίτσα στα χέρια. Και φεύγω και πάω στην Βέρεια, στην Ημαθία και πηγαίνω πάνω στα ριζώματα. Και με παίρνει πάλι τηλέφωνο ο εκεί δεσπότης, ο Παύλος Μακαριστός, πριν από αυτόν. Και μου λέει, πάνω στις πρέσπες θα είσαι εσύ θεολόγια αφεντικό. Τα τέσσερα χωριά που έχει εκεί θα πας, θα μιλάς, θα ψάλεις, θα βοηθάς τον κόσμο, θα κάνεις. Εσύ θα είσαι το αφεντικό. Mm-hmm. Πού σου χάρηκα. Επιπλέον μεγάλωσα κοντά στον πατέρα Σεβαστιανό που έδωσα και το όνομα στο ένα από τα παιδιά μου. Σεβαστιανός τον Τρινουπόλεως που ήταν υπέροχος ιεροκήρυκας, λειτουργός, γλυκύτατος άνθρωπος, ταπεινός αλλά και ρωμαλαίος κι αυτός. Πολύ ωραίο κήρυγμα, πολύ ωραία λειτουργία. Πιστεύω ότι έμαθα και από εκεί. Και βεβαίως, θα το πω και θα ξαφνιαστούν όσοι δεν το ξέρουν. Τι θα μας πείτε? Έμαθα το λόγο, έμαθα το λόγο να μιλάω στο μικρόφωνο και να μην φοβάμαι που. Όταν ήρθε η ώρα και άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία το 90-91-92 και έπρεπε να μιλήσει η εδώ Ελλαδική Εκκλησία στον ελληνισμό της Αλβανίας στη Βόρειο Ήπειρο, τότε με βρήκε κοντά στο Σεβαστιανό, συνεργάτη του Σεβαστιανού. Δέχτηκα να είμαι εγώ υπεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού που θα φτιάχναμε και να τον χτίσουμε και να τον φτιάξουμε και να τον οργανώσουμε και να αναλάβω να μιλάω, να έχω τις ειδήσεις, το μικρόφωνο και όλα αυτά και να εκπαιδεύσουμε και τους υπόλοιπους. Εγώ λοιπόν εκπαιδεύτηκα, πήρα ένα μπιλετάκι μικρό, χαρτάκι, πρόχειρο το έγραψε, με έστειλε ο Σεβαστιανός στο Σεραφείμ και μου λέει, αυτός ξέρει, κάπου θα σε στείλει. Πηγαίνω εκεί, πού να σε στείλω, ρε? Όπως μιλούσε ο γέρος. Mm-hmm. Πού να σε στείλω, ρε? Με την ευθύτητα. Κανένας λέει δεν ξέρει σωστά τα πράγματα. Θα σε στείλω, ρε, να πας στον Περισσό, στο Φλωράκι. Στον πατριώτη του. Τον πατριώτη του. Τον φίλο του. Και εκεί θα μάθεις, ρε, πώς μιλάνε στα μικρόφωνα και πώς πείθουνε τον κόσμο. Mm-hmm. Δοξάζω το Θεό. Ήτανε μάθημα. Μάθημα πολύ μεγάλο. Και μετά βέβαια
Δεν έκλεισα στόμα, δεν έβαλα στόμα. Ήρθαν πολλά άλλα. Ήρθε και ο ΠΑΟΚ και γίνατε γνωστό ανά την Ελλάδα ως Παπα-ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι, πάτερ? Ναι ρε, Ελένη μου, αλλά αυτό που ακούγεται πολλές φορές, και εγώ στην αρχή σοκαριζόμουν, τι θα πάω να πει Παπα-ΠΑΟΚ, μωρέ, λέω. Τι θα πάω να πει Παπα-ΠΑΟΚ. Τώρα όμως, πώς θα του χρωστάω αυτού του τίτλου του Παπα-ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πόσο βαθιά με έχει φτάσει στις ψυχές και στις καρδιές όλων αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών των παιδιών που είναι εκεί μέσα στα γήπεδα και βασανίζονται και παιδεύονται, παραπεταμένα παιδιά, και έχουν τον δικό τους παπά να τους αγκαλιάζει, να παίζει μαζί τους, να χαίρεται μαζί τους, να εξομολογούνται, να έρχονται, να ξανάρχονται, Ναι, μεγάλος τίτλος, παράξενος τίτλος, αλλά για μένα τίτλος τιμής. Έτσι είναι, πάτερ μου, γιατί εσείς πραγματικά έχετε καταφέρει και βγάλατε την Εκκλησία προς τα έξω, και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του ιερέα, του πνευματικού, να λειτουργεί ως αλλιεύσης ψυχών, νέων παιδιών, όλων των ηλικιών, όχι μόνο των νέων, όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν με μεγαλύτερη δυσκολία στην Εκκλησία. Ελενίτσα μου, τους αγαπάω. Τους αγαπάτε. Πολύ και είμαι δικός τους. Όταν πάω στο γήπεδο, αν πάω στη θύρα 1, με γκρινιάζουν μετά. Παπά, που πήγες σήμερα? Γιατί πήγες, δεν είσαι με αυτούς εσύ. Εσύ εδώ με εμάς στη θύρα 4, εκεί στα τσιμέντα, εκεί που καίει το σίδερο, καίνε οι ψυχές, και την ώρα της φλόγας σκύβουν στα αυτοί μου πολύ και εξομολογούνται. Ναι, ρε εσείς. Μέσα εκεί στη λάβα, στη φωτιά. Ακόμη και εκεί και μέσα στο γήπεδο. Στην αρχή είχα ενδιασμό, λέω, Θεέ μου, παραξηγήσε μήπως εδώ να κάνω και αυτό. Και η φωνή μου μέσα λέει, όχι μόνο δεν παραξηγούμε, αλλά εδώ είναι που χαίρομαι πολύ. Πάτερ μου, πραγματικά είναι πολύ πολύ όμορφο όλα αυτά που μας λέτε. Θα ήθελα να δεσμευτείτε να μας έρθετε για μία ακόμη φορά, μόλον ότι ξέρω ότι κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας το αρνηθείτε. Επειδή σήμερα ήταν αφιερωμένη στον Παπασταύρο, θα το υποσχεθώ ότι είναι ακόμα μία Ελένη μου θα. Ναι, στο κάτω-κάτω, Σας ευχαριστώ πολύ. Προτιμώ τα μικρά κανάλια, γιατί δίνουν το δικό τους αγώνα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε είναι πολύ, τιμή πάτε. Μου σήμερα που είμαι εδώ. Η τιμή πραγματικά είναι όλη δική μας. Θα ήθελα πραγματικά να πω στον ουρανό ένα ευχαριστώ, γιατί όλες αυτές τις μέρες το νιώθω τον Παπασταύρο να μου μιλάει στο αυτή. Το νιώθω. Και χαίρομαι, γιατί μου είπε κάτι που είδε στον ύπνο της η Ελένη και ήταν πραγματικά ένα σημάδι που είμαι σίγουρος ότι είναι αληθινό. Τον είδα, λέει, να είναι με μια στολή ολόχρηση. Έτσι, μωρέ, είναι οι Άγιοι εκεί πάνω, αστράφτουν, λάμπουν. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται το θάνατο. Ο χριστιανός, ο θάνατος είναι η καλύτερη του ευλογία. Είναι το ξεκίνημα. Ανοίγει μια πόρτα που εκείνη η πόρτα από πίσω έχει πραγματικά. Δεν υπάρχουν. Όταν πήγε ο Παύλος, λέει, εκεί και ξανακατέβηκε και του είπαν, για πες μας, τι είδες? Είδα, λέει, αυτά που δεν μπορώ να σας τα πω. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν λέξεις. Πάτερ μου, σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Και να κάνεις με τόση ομορφιά αυτό το έργο που κάνεις. Και δεσμεύτηκα στην Ελένη, θα τολμήσω εγώ να το πω και θα κλείσω, ότι το έργο του Παπασταύρου για τους ανάπηρους και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα κόψω τον μισό Παπαχρίστο και θα τον χαρίσω σε αυτό το έργο. Γιατί αυτά πολύ. Τα άτομα έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες από όλους. Έτσι είναι, πάτερ μου. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χρήστο. Ευχαριστώ φυσικά και εσάς, τηλεθεατές, αγαπητοί τηλεθεατές, που μείνατε κοντά μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
Καλό σας απόγευμα.